Επόμενη αποστολή, οι Ιαπωνέζοι τουρίστες. Θυμάμαι μια παράσταση του Λάκη Λαζόπουλου, τέλη δεκαετίας 80. Τι είδο Ιαπωνέζος, από εκεί έγινε γνωστός ο Λαζόπουλος. Λοιπόν, έχουμε αποκτήσει το καλύτερο όπλο του παιχνιδιού, αλλά μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερο. Αν το αναβαθμίσουμε, κρατώντας κάποια βιβλία, που είναι μία παράμετρος του παιχνιδιού, πολύ σημαντική. Με τα βιβλία που θα πάρουμε, θα αυξήσουμε τη διάρκεια ζωής του όπλου κατά πολύ. Λοιπόν, πρώτα θα πάρουμε το βιβλίο Engineering. Αλλά δεν έχουμε και χώρα, άρα πρέπει να ξεφορτωθούμε αυτά. Και entertainment. Από προσανατολίστηκα. Και μας λείπει άλλο ένα βιβλίο, το Criminal Biography. Και θα κάνουμε το πριόνι ουσιαστικά άθραυστο, ή τέλος πάντων θα περάσουν ώρες μέχρι να το ξαναλλάξουμε. Εκτός από αυτό που αναβοσβήνει, εντάξει, αυτό είναι στα τελευταία του. Το ότι πάω στους Ιαπωνέζους τουρίστες και είναι ακόμα στο μπλε, δηλαδή έχω χρόνο ακόμα, είναι κάτι που με γεμίζει αισιοδοξία. Συνήθως πηγαίνω στους Ιαπωνέζους όταν είμαι στο κόκκινο πια. Λοιπόν, πάει το ένα πριόνι. Λοιπόν, ας εκμεταλλευτούμε το βαζάκι. Με τις σφίγγες, με τις μέλισσες, τι είναι. Αυτούς τους βγάζω τη μέση γιατί όταν πάρουμε τους Ιαπωνέζους από εδώ θα περάσουνε. Κερδίσουμε χρόνο, έτσι. Λοιπόν, παίρνουμε το βιβλίο για να καταλαβαίνουμε τους Ιαπωνέζους. Ιαπωνέζικοι διάλογοι. Who are you? Frank West. Αν και θα πάρω αναβάθμιση τώρα, δεν χρειάζεται να φάω τροφές. Και όσο έχουμε αυτό το βιβλιαράκι, καταλαβαίνουμε τι λένε. Δεν με εμπιστεύονται.
Thanks a lot. Fantastic. Δεν θέλω πια τους γιαπωνέζικους διαλόγους. Θα πάρω το Criminal Biography. Κατεβαίνουμε από εδώ. Γενικά αυτοί οι δύο Ιαπωνέζοι τουρίστες είναι οι πιο άχρηστοι. Μαζί με τον Bill. Επιζήσαντες, οπότε πρέπει να καθαρίσεις τα πάντα στο πέρασμά τους. Πριν το πέρασμά τους. Αλλά με τα άθραυστα πριόνια δεν έχουμε πρόβλημα. Κανονίστε. Αλλά αυτοί είναι ικανοί να πέσουν στο μοναδικό. Πού είναι ο Σίντζι? Αυτό τώρα είναι reference στο Σίντζι Μικάμι. Ο Σίντζι. Πιθανόν. Μόνο έτσι τα καταφέρνεις με τους Ιαπωνέζους. Με άθραυστα πριόνια. Και να καθαρίζεις τα πάντα. Κάνω ένα save γιατί η συνέχεια προμηνύεται δύσκολη. Επόμενος προορισμός, Shadow of the North Plaza. Έχω χώρο και για ένα ποτό υγείας. Θα το χρειαστώ οπωσδήποτε. Βλέπετε, η ταχύτητα του Frank έχει αυξηθεί στο επίπεδο 14 πια. Τώρα, καθώς έχουμε περάσει την επόμενη μέρα, οι κατάδικοι, οι convicts, έχουν ξυπνήσει πάλι. Οπότε θα πρέπει να τους καθαρίσω. Πιο πολύ για να μην έχουμε να ακούμε τη μουσική η οποία προστατεύεται από copyrights. Και θα πρέπει πάλι να κλείσω, δυστυχώς.
Αυτή τη φορά θα τους σκοτώσω πολύ πιο εύκολα με τα πριόνια. Δεν χρειάζομαι δηλαδή του φέκι. Και είναι και μακριά τώρα, δεν μπορούσα να είναι πιο κοντά. Αυτοί έχουν μια τάση να πέφτουν στους στήλους. Αλλιώς δεν θα μπορούσες να τους προφτάσεις έτσι. Άμα κινούνταν συνέχεια. Τι έγινε? Ναι. Τον έφαγα, τον πιστολέρο. Ναι. Λοιπόν, μια στιγμή να βάλω τον ήχο πάλι. Λοιπόν, πάμε North Plaza. Έχουμε και τη Ρόδα πλέον. Άμα είναι σε σκάλα, είναι λίγο δύσκολο. Τώρα δεν είναι απαραίτητο αυτό που κάνω. Τα παιδεία παίζει. Λοιπόν, ναι, το αφήσω κάτω αυτό. Πρέπει να πάρω το ποτό υγείας. Κύριε φίλε τώρα. Έλα, έλα, Φρανκ, ξύπνα. Ποια πλευρά είναι τώρα? Καλά που έχω και το υπερόπλο, ε. Ευτυχώς. Μας υποχρέωσε. Τώρα αυτός ο επιζήσας, ο επιζών, που βρίσκεται. Είναι λίγο μπέρδεμα να τον βρεις. Όχι, εδώ είναι. Ας την κλάψα. I can't believe it.
Θα πρέπει να αφήσω το ένα από τα δύο πριόνια μου όμως. Λοιπόν, έλα. Μια που είμαστε εδώ, πάμε να τακτοποιήσουμε μια άλλη υπόθεση με έναν ψυχασθενή. Δύσκολη περίπτωση. Θα πάμε εκεί που πήραμε τα όπλα στην αρχή του παιχνιδιού. Τώρα έχει έρθει ο ιδιοκτήτης, δεν μπορούμε να τα κλέψουμε. Θα πρέπει να τον σκοτώσουμε. Εσένα. Κάπου υπήρχε μία μέλισσα στο δρόμο. Έλα. Δύσκολα τα πράγματα. Αν με πιάσουν, τελειώσαμε. Όπλο πάρε, βρε βλάκα. Look, mister, if we're gonna fight these zombies, we need guns. Stay back. I trust them damn zombies about as far as I can throw them, but I trust people even less. Don't shoot. Look, let's talk this over. You can talk to my trail gauge. Don't get no closer. I'll blow y'all to kingdom come. Hey, hang on. Αυτός είναι κανονικός ψυχασθενής, έτσι. Ζόρικος. Λοιπόν, αυτός είναι ο Κλήτος. Ο Κλήτος ήταν ο στρατηγός του Μεγάλου Αλεξάνδρου, Αλλά πριν ασχοληθούμε με τον Κλήτο, πρέπει να σώσουμε το βλάκα αυτόν εδώ. Δεν θα είναι και εύκολο. Λοιπόν, έχουμε ένα... Φτάσουν οι σφαίρες, έτσι. Δεν θα φτάσουν καθόλου οι σφαίρες, ναι. Λοιπόν.
Αλλάζουμε στρατηγική. Ελπίζω να έχει κάτι φαγόσιμο. Βλακίες τώρα. Βέβαια καθυστερούμε, αυτό είναι το πρόβλημα. Εδώ έχει κυβότια. Ελπίζω να έχουν κάνει respawn. Έχουμε τίποτα, όχι. Ναι, έχει κάνει respawn. Θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, γιατί θα πρέπει να, να μην χάσουμε άλλη ζωή και να πλησιάσουμε από κοντά τον κλήτο. Κοίτα εδώ πώς μαζευτήκα, εντάξει είναι δύσκολη κατάσταση αυτή, αλλά δεν θα έχω έτσι άλλη ευκαιρία να έρθω από εδώ. Κοίτα εδώ, θα φάνε τον David. Μαλάκες. Δεν γίνεται τώρα εδώ. Νομίζω δεν ήταν καλή ιδέα να τα συνδυάσω όλα. Πίεση. Πάντοτε έχει αγωνία αυτό το παιχνίδι, δεν είναι εύκολο. Εντάξει τώρα, μας έκανε και λαβή. Εγώ είμαι τρελός. Ναι, τον λυπάσαι κιόλας που έφαγε τον ανθρωπάκο στην αρχή. Έλα, έλα, βλάκα τώρα. Έχουμε και το άγχος το δικό σου. Λοιπόν, για να θα προλάβουμε τώρα τα υπόλοιπα. Οριακά είναι ο Ντέβιτ. Έλα. Συνεργάσου. Θέλω να δω αν θα βελτιώσουν πια αυτό το AI των επιζώντων. 20 χρόνια. 18 χρόνια τέλος πάντων έχουμε υποφέρει πολύ σε αυτό το παιχνίδι.
Τώρα τι άλλη αποστολή μένει. Το παιχνίδι μπορεί να δεχτεί να έχει μέχρι 8 επιζώντες ταυτόχρονα. Από εκεί πέρα, όσο δεν τους καθαρί, δεν τους σώζεις ή δεν σκοτώνονται, όσο δεν λύνεται η υπόθεσή τους, δεν εμφανίζει τις υπόλοιπες υποθέσεις. Άρα, όσο έχεις πολλούς επιζώντες με ανοιχτές υποθέσεις, μπορεί να χάσεις άλλες. Άρα καλό είναι να τα καθαρίζουμε γρήγορα αυτά τα θέματα. Δεν ξέρω αν μπορούσα να συνδυάσω και άλλα πράγματα. Με τον David συνδυάσα με τον Κλήτο. Άρα δεν έχουμε τίποτα. Ανοιχτό. Θα περάσω από την North Plaza. Όχι, συγγνώμη, από τη Wonderland Plaza. Μήπως έχουν φυτρώσει τίποτα επιζώντες. Θα με πάρει βέβαια και ο Ότις τώρα τηλέφωνο. Γρήγορα πρέπει να αποφασίσω. Όχι ρε παιδιά. Λοιπόν, έχω ένα πριόνι και δύο πιστόλια. Λοιπόν, μπορώ να ξεφορτωθώ το πιστόλι τώρα. Πιο χρήσιμες είναι οι σφίγγες, μέλισσες, ξέρω. Καλό θα ήταν να έχουν εμφανιστεί οι δύο επιζήσαντες εδώ που κρέμονται από τα κουκλάκια, γιατί τώρα έχω χρόνο να τους βγάλω. Εκεί στο βάθος λογικά, άμα ήταν. Άρα μια που ήρθα εδώ, πάω να αλλάξω τα σπαθιά μου, τα πριόνια μου.
Υπάρχουν κάποια νεκρά διαστήματα στο παιχνίδι που έχεις χρόνο. Και δεν έχεις να κάνεις τίποτα ενώ. Αυτό θα το φτιάξουν, είπανε, στο remake θα μπορεί να προχωράς το χρόνο, εάν δεν υπάρχει τίποτα να κάνεις. Πάντως χίλιες φορές να μην έχω τίποτα να κάνω παρά να τρέχω και να μην φτάνω. Δεν τη θέλω την καραμπίνα, με προτιμώ τις βασίλισσες μέλισσες, πολύ πιο χρήσιμες. Άρα δεν κάνουμε τίποτα. Δεν υπήρχε και τίποτα να κάνουμε. Πάμε να πιούμε κανένα χυμό, ξέρω εγώ, στο μπαράκι. Μετά θα έχουμε φοβερή πίεση χρόνου. Θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε. Ναι, νομίζω δεν χρειάζομαι τρεις μέλισσες. Καλύτερα να έχω μια πορτοκαλάδα μαζί μου. Αλλά πότε τους σκότωσα, πότε ξαναμαζευτήκανε, φοβερό. Σίγουρα δεν έχουμε τίποτα άλλο, ε. Να βγάλω καμιά φωτογραφία, ξέρω εγώ. Ό,τι είναι ασφάλεια. Λακίες. Εντάξει, δεν αξίζει τον κόπο τώρα. Τίποτα, δεν είναι χάσιμο χρόνο. Αργεί πολύ η αναβάθμιση. Ναι, good. Τι να σου πω. Perfect. Good. Όχι, κοροϊδία είναι. Άντε πάμε στο... Έχουμε μισή ώρα να σκοτώσουμε. Πήραμε ένα επίπεδο τουλάχιστον, level 16.
το βρήκα. Όχι, μη σηκώνεσαι. Fantastic. Αυτό έπρεπε να κάνω. Έχανα την ώρα μου. Fantastic. Σακούλι, φασούλι το φασούλι. Γεμίζει το σακούλι. Fantastic. Και σου δίνει κάθε φορά 750, ε. Fantastic. 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 What's up? Έχουμε ώρα ακόμα. Fantastic. Γιατί τώρα μου έκανες μείωση μισθού. Fantastic. 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 Εντάξει, είναι λίγο βαρετό, αλλά Fantastic. Ας κάνουμε κάτι να κερδίσουμε επίπεδο. Fantastic. Fantastic. Άντε άλλη μία. Fantastic. Μην χάσουμε και την αποστολή. Can't be good. What's going on anyway? Before this whole thing started, someone called the professor and told him to come to this mall. Jack the line, did you? So was this the caller, this guy here? They've got something to do with the zombies, don't they? They're the reason we came here. And if he gets away with Dr. Barnaby, none of our questions will be answered. Λοιπόν, rescue the professor. Ναι, θα ήθελα την καραμπίνα όμως. Τελικά, και τώρα το boss αυτό. Πως αυτό δεν είναι για μάχη από κοντά, ο Καρλίτος. Πες πάνω, για να το δοκιμάσουμε. Μπορεί να βρούμε κάποιο πιστόλι εκεί στην πορεία. Someone shooting from the floor above.
Μάτσα μούτσα. Πάλι εγώ θα καθαρίσω. Αρκεί να βρίσκαμε κανένα πιστόλι όμως, τίποτα, ερημιά. Έλα, ήταν ευκαιρία. Παντομάς, παντού εξαφανίζεται. Και πολύ βολικά το παιχνίδι θα μας μεταφέρει σε λίγο στο security room. Εντάξει, θα μπορούσε να υπάρχει μια αποστολή όπου τον κουβαλάς, αλλά σε πάει αυτόματα. Brad, oh my God. Τραύμα στο μυρό, ε. Θα μπορούσε να πεθάνει. Από αιμορραγία. Η μυριαία αρτηρία. Όπως μάθαμε έτσι με τις τραγικές εξελίξεις στην Ελλάδα, με άλκη και τον αστυνομικό. Τέλος πάντων, μη βαραίνουμε την ατμόσφαιρα. I managed to stop the bleeding, but he's running a fever. He needs medicine. A fever. Medicine, huh? What are we doing? What am I gonna say? Η Γερουσία εκεί πέρα, Ότις και Γκρέγ. Δεν υπάρχει τίποτα να μας λύσουμε. Να μην είμαστε οριακά. Τώρα θα αρχίσουν να πλακώνουν και αποστολές εκεί που είχαμε άπλετο χρόνο να βγάζουμε φωτογραφίες και άλλες μπούρδες. Δεν θα προλαβαίνουμε ούτε να... μην πω τη λέξη.
Το φάρμακο είναι στην North Plaza, έτσι. Πάρουμε καμιά αμύτα motion. Κάνα χυμό λακωνία. Κάνω και γκρίζα διαφήμιση τώρα. Τι ωραία που πάει γρήγορα, Φρανκ. Όπα, πλέξαμε τώρα εδώ. Δεν θυμάμαι και πού είναι ακριβώς αυτό. Πέρα από τη γενική κατεύθυνση. Λοιπόν, lovers έχουμε και αυτούς τώρα. Τους εραστές. Τι να πρώτο προλάβουμε τώρα, είναι και στο κίτρινο. Λοιπόν, εδώ δεν είμαστε. Το σούπερ μάρκετ. Μ' αρέσει πολύ αυτός ο ψυχασθενής. Τώρα σκέφτομαι ήδη πώς θα πάμε στην Wonderland Plaza. Πρέπει να υπάρχει δρόμος από την North Plaza να βγάζει στη Wonderland Plaza. Πώς να περάσουμε από το πάρκο. Και να κάνω save τις τουαλέτες. Τρομερός. Hurt! That's just what this bitch said when she came to vandalize my store. I don't take kindly
to vandalism. Πολύ μικρές κόρες ματιού έχει αυτός. Listen to me and listen good, partner. I don't allow vandalism in my store. Μου αρέσουν τα δόντια του, τρομερά. Έχουν κάνει φοβερή δουλειά στις οδοντοστοιχίες στο Dead Rising. Με συνοπτικές διαδικασίες με τα πριόνια. My store. My store. Who will run my store when I'm... Και στο Dead Rising 2 έχουν κάνει φοβερή δουλειά με τους ψυχοπαθείς. Απόλαυση και εκεί. Αγαπημένο παιχνίδι γι' αυτό. My sales. Customers. Πελάτες μου. Have a nice day. Clean up. Register 6. Εντάξει, απολαυστικός. In the land of the living, you're one tough cookie. Can you stand? Look, I saw you at the entrance yesterday. You needed medicine too. Maybe we should work together. I don't need any help. Έλα, σου γυάλισε τώρα. You don't know a thing. You're the ones who caused this nightmare. Και εσύ αχάριστη. You ruined Santa Cabeza and started all this. Καμπέσα δεν σημαίνει κεφάλι στα ισπανικά, ή κάνω λάθος. Σαν τα καμπέσα είναι η Αγία Κεφαλή. Εντάξει, τα ισπανικά μου δεν είναι και τέλεια. Έτσι, μάλλον δεν ξέρω καθόλου ισπανικά. Αλλά έτσι νόμιζα. Με αυτά και με αυτά πήγαμε level 17, παρακαλώ. Αυτά είναι. Ωραίο σούπερ μάρκετ, εδώ θα βρισκόμουν κάθε μέρα. Λοιπόν... πάμε Wonderland Plaza, ναι. Και να κάνουμε ένα save και να τελειώσουμε αυτό το βίντεο. Το οποίο πήγε καλά, μπορώ να πω. Πολύ πιο γρήγορα από το να βγαίναμε στο πάρκο, κατευθείαν φτάσαμε. Κοίτα εδώ. Θα έχουν φυτρώσει και οι πιζόντες εδώ πέρα. Θα το τακτοποιήσουμε το θέμα, εντάξει. Λοιπόν, αυτά. Και στο επόμενο βίντεο θα ασχοληθούμε με τους εραστές.